Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Έδωξε η παλιά που έβγαλε ο Μάστρου. Πήγε να μπει στη φάση ο Φουρτάδο. Μάζεψε όμως ο Γκόλτς. Και πάλι ο Φουρτάδο στο προσκήνιο. Θα κάνει το σούτι, μπάλα στην οριζόντια δοκό. Στο 4ο λεπτό, η πρώτη τεράστια ευκαιρία για την αναγέννηση να ανοίξει το σκορ. Συνεχίζει την προσπάθειά της η γηπεδούχος ομάδα. Νέα σέντρα σούτ, ο Γκόλτς θα βάλει τα χέρια και θα στείλει την μπάλα στο πρώτο κόρνερ του αγώνα. Με το πολύ ωραίο σούτ, το οποίο όμως σταμάτησε. Δεν έχουν διαπρέψει στον τομέα του σκοραρίσματος. Έξι τέρματα μέχρι στιγμής από την Τερίνια. Εδώ έγινε το λάθος, το τσίμα της μπάλας πάνω από τον Μάστρου, αλλά δεν έχει ακολούθως την ικανότητα να συνεχίσει και να τελειώσει τη φάση. Ο Γκονσάλες, να λοιπόν, που στο 15ο λεπτό ο Άρης απαντά στις κλασικές ευκαιρίες. Ξανά το λάθος που γίνεται εδώ από τον Γιανακού, ο οποίος σηκώνει την μπάλα, του την τσιμπά χωρίς φάουλ. Ο Γκονσάλες την τσιμπά πάνω και από τον Μάστρο, αλλά ακολούθως δεν μπορεί. Γκονσάλες, μπαλιά για τον Αντωνίου, ο οποίος δεν θα φτάσει στην μπάλα. Διαμαρτύρονται ότι το μαρκάρισμα στο οποίο υπέπεσε ο αντίπαλός του ήταν αντικανονικό. Και πάλι άφησε ο Αναστασίου το παιχνίδι να συνεχιστεί. Παράπονα από τον Βάντερμπιστ στον τέταρτο. Τώρα offside πάνω στον Φουρτάδο. Σειρά για διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Δερίνιας. Η παλιά που έγινε για τον Αντωνίου. Το μαρκάρισμα από τον Μπαρμπούδη. Χαμηλά φαίνεται υπάρχει μια επαφή στη μέση. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε όμως τέτοιο πρόξιμο που να δικαιολογεί την πτώση. Εδώ όπως βλέπετε δεν υπάρχει παίκτης ο οποίος να έχει επαφή με την μπάλα. Η σημαία του βοηθού έμεινε χαμηλά. Άρα το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ στον Φουρτάδο. Ο Μαυροβούνιος πάτησε περιοχή, κάνει και την τρίπλα, θα τελειώσει και τη φάση άστοχα. Ο Κάλεζιτς αναλαμβάνει την εκτέλεση του φάουλ. Πάει για τον Φουρτάδο, η μπάλα μέσα στην περιοχή παρολίγο να γίνει εκεί πέρα η ζημιά. Γεμίζει τώρα ο Βραζιλιάνος, νέα πτώση μέσα στην περιοχή και θα δώσει το πέναλτι ο Αναστασίου, αφού πρώτα συμβουλεύτηκε τον βοηθό του. Εδώ έχουν εδώ ξανά η φάση. Υπάρχει παράβαση με τα χέρια, δείχνει ο βοηθός, για κράτημα προφανώς τον Γκονσάλες από τον Μπαρμπούδη στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του να πάρει καλύτερη θέση. Εδώ η πτώση. Ο Γκονσάλες απέναντι στον Μάστρου για το 1-0 του Άρη. Εκτελεί ο Αργεντινός, αποκρούει ο Μάστρου, η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή και θα συρριχτεί επιθετικό φάουλ, έχω την αίσθηση, από τον Αναστασίου για την προπολή που έβαλε ο Γκονσάλες θέλοντας να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα την εκτέλεση του Αργεντινού. Αποκρούει με τα πόδια ο Μάστρου, η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή, την μπλοκάρει και ακολούθως εδώ το μαρκάρισμα από τον Πούλπο Γκονσάλες, ο οποίος στη συνέχεια στέλνει και την μπάλα στα δίχτυα, όμως έχει καταλογιστεί νωρίτερα φάουλ πάνω στον Μάστρου για αυτή εδώ την προβολή. Τώρα για το Ράντου. Η μπαλιά του, ο Γκονσάλες, κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Γκονσάλες χρήζεται σκόρες στο 54ο λεπτό και ο Άρης παίρνει το προβάδισμα απέναντι στην αναγέννηση Δερίνιας. Και ακολούθως ο Γκονσάλες είναι αυτός ο οποίος με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μάστρου για το 1-0 του Άρη. Και ξανά εδώ η προηγούμενη φάση. Με τη σέντρα που βγαίνει εδώ είναι offside ο Γκονσάλες. Ακολούθως έρχεται η κεφαλιά από τον Μπαρμπούδη που αλλάζει και όλα στροχιά στην μπάλα, της δίνει περισσότερο ύψος. Παίρνει το ελεύθερο από τον διαιτητή. Πάει απευθείας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Απίστευτο τέρμα από τον Βραζιλιάνο. Μια γκολάρα πραγματική. Βάζει βάσεις γερές για τη νίκη του Άρη απέναντι στη Δερίνια. Κοιτάξτε την αντίδραση του Μάστρου. Πραγματικά έξοχο τέρμα. Κοιτάξτε την μπάλα πώς καρφώνεται στο παραθυράκι της εστίας του Μάστρου, χωρίς να βρει πουθενά. Αντωνίου απέναντι στο Φωτίου. Παρολίγο να πετύχει ένα υπέροχο τέρμα. Με το αριστερό. Πολύ φάλτσο, η κεφαλιά, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα από τον Γιανακού. Να λοιπόν που μια στημένη μπάλα δίνει τη λύση για τη Δερίνια. Στο 78ο λεπτό, η κόρνερ του Σωτηρίου, του νεοεισελθόντος Σωτηρίου, έμεινε αμαρκάριστος αρχηγός της Δερίνιας. Η καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γκόλτς, ο οποίος έμεινε χωρίς περιθώρια αντίδραση σε αυτή τη φάση. Εκτέλεσε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το τέρμα του Γιανακού. Αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο Γκόλτς με γροθιές θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Σωτηρίου, Κολάνης, υπάρχει φάουλ και θα βγει και η κίτρινη κάρτα στον Ικάντε, ο οποίος έχει δεχτεί ήδη μία από το πρώτο ημίχρονο και θα αποχωρήσει.